Υπεγράφει την Πέμπτη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Αερίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε τρεις περιφέρειες της χώρας. Η σύμβαση αφορά τη χρηματοδότηση έργων για την ανάπτυξη δικτύου σε 16 πόλεις της περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα είναι μια οικονομική λύση. Σίγουρα, όπως και να έχει. Πιστεύετε ότι θα είναι μια οικονομική λύση? Και βέβαια θα είναι. Ούτε συζήτηση. Θα είμαστε πιο καλά, παιδί μου, όταν έχουμε αέριο. Θα μας έρχεται φθηνότερα. Πολύ καλά. Και τη συγκεκριμένη δανειοδότηση, αλλά και για το γεγονός πλέον πως το φυσικό αέριο αναμένεται να έρθει σύντομα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναφέρεται ο Αντιδήμαχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Τραϊανούπολης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Φαλέκας. Η Αλεξανδρούπολη έχει καταφέρει, νομίζω, και με τη δουλειά της και έχει δώσει την παρουσία της στην πρώτη ζώνη των έργων που ξεκινούν στη χώρα μας, όπου έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες και ένα σχέδιο επέκτασης του οικιακού φυσικού αερίου μέχρι το 2035. Όλες οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ξεκινήσει και με την τελευταία έγκριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τα πρώτα 48 εκατομμύρια είναι οι 6 εργολαβίες στην ουσία στην περιοχή της, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και μαζί με τα χρήματα, τα ιδία χρήματα της ΔΕΠΑ και μια χρηματοδότηση των 32 εκατομμυρίων από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλα δείχνουν ότι εντός του 2018 θα ξεκινήσει η εργολαβία και θα δούμε το φυσικό αέριο, το οικιακό, να γίνεται πράξη. Πιστεύετε ότι είναι μια οικονομική λύση? Ναι, φυσικά είναι. Είναι. Το θέμα είναι να έρθει όμως. Πολύ καλή, ναι. Πολύ καλή. Μακάρι να έρθει, να έρθει και στην Παναγία, γιατί είναι δύσκολη περιοχή. Μακάρι να έρθει και εκεί. Ευελπιστούμε το 2019 να υπάρξουν οι πρώτες συνδέσεις του φυσικού αερίου με σπίτια στην Αλεξανδρούπολη, επισημαίνει ο κύριος Φαλέκας στο ένα channel. Ευελπιστούμε το 2019 να έχουμε τις πρώτες συνδέσεις με σπίτια στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και με το 2020 και το 2021 να είναι σχεδόν όλοι συνδεδεμένοι. Αυτή είναι η επιθυμία μας και αυτός είναι ο στόχος. Περιμένουμε χρόνια, μακάρι να έρθει νωρίτερα. Φαντάζομαι να είναι πιο φτηνό από ότι το πετρέλαιο και άλλες μορφές που καταναλώνουμε. Γνωρίζουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον το φυσικό αέριο κοστίζει πολύ λιγότερο από το πετρέλαιο και από τα υπόλοιπα καύσιμα και νομίζω ότι είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας, η οποία πρέπει και να χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά.